Επί του πιεστηρίου και πάλι μαζί μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που κάναμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους που είναι μαζί μας. Κύριε Ιδρέο, θα έρθω σε εσάς για να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο σήμερα δεν ξέρω αν πέρασε πολύ ψηλά, αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι το συζητήσαμε. Θέλετε να μας πείτε πώς γίνεται να μην πληρώνει ένφια το Άγιο Όρος? Ναι. Πέρασε, μια τροπολογία. Την ξέρετε και εσείς, φαντάζομαι. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό? Ενώ ως ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, όπως θέλετε εσείς τοποθετηθείτε. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε? Εντάξει, εγώ θα σας πω τώρα ειλικρινά ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω, με την έννοια ότι και προσωπικά δεν. Όχι μόνο δεν έχω γνωρίσει ακριβώς, δεν γνωρίζω ακριβώς το περιεχόμενο αυτής της τροπολογίας. Έχω την αίσθηση όμως ότι θα έπρεπε σε ορισμένα πράγματα να είμαστε πιο τολμηροί. Ειδικά τολμηροί, μέσα σε αυτή την συγκυρία η οποία υπάρχει. Ναι. Και πιο τολμηροί και σε θέματα της εκκλησιαστικής περιουσίας και σε θέματα διαχωρισμού της εκκλησίας μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Τώρα, θα μου επιτρέψετε όμως να αφήσω μια μικρή πιθανότητα να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα το οποίο πιθανό οδήγησε στην υιοθέτηση αυτής της τροπολογίας. Από ό,τι ξέρω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ήταν κατά σε αυτή την τροπολογία. Εγώ ρωτάω εσάς. Ναι, ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Σας ρωτάω γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έχουμε ακούσει κάποιες πολύ διαφορετικές θέσεις σε σύγκριση με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, και ακούμε τώρα και αυτή την περίοδο που... Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω. Είστε σύμφωνος, γιατί προεκλογικά ακούγαμε πολλά. Τώρα βλέπουμε ότι συμβιβάζεστε και εσείς. Νομίζω ότι ήμουν σαφής στην απάντησή μου. Μάλιστα. Αλλά σας είπα ότι είναι μια προσωπική άποψη, την οποία την κατέθεσα και σε εσάς και στο κοινό που μας παρακολουθεί. Όντως, νομίζω ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί. Ναι. Βλέπω επίσης ότι με αφορμή και αυτή την ερώτηση και νομίζω συνδέεται με όλη τη συζήτηση που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Και κρατάει ακόμα. Και κρατάει ακόμα σε σχέση με τη σημαία, σε σχέση με, το ζήτημα της προσευχής. Για την προσευχή, μάλιστα, φαντάζομαι θα διαβάσατε και εσείς και εφημερίδες. Ναι, διάβασα και είδα και τη διάψευση του Υπουργείου Παιδείας. Καλό είναι στην συγκεκριμένη συγκυρία να αποφεύγουμε τέτοιου είδους σφάλματα, να μην εμπλέκουμε και θεσμούς όπως είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για ένα πολιτικό παιχνίδι που δεν είναι και το πιο κρίσιμο και πάντως, το πιο σημαντικό. Οι αντίπαλοι σας λένε ότι ενδεχομένως όλα αυτά να τα έχετε βάλει έτσι τώρα στο τραπέζι αυτό το χρονικό διάστημα για να τονώσετε έτσι και λίγο, πώς να το πω, το αριστερό σας φρόνημα. Ναι, αλλά πριν λίγο μου κάνετε κριτική για το Άγιο Όρος, τώρα μου λέτε για το αριστερό φρόνημα. Η κριτική για το Άγιο Όρος σχετίζεται σε επίπεδο κυβερνησιμότητας, γιατί πολύ απλά... Ωραία, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Έχετε βάλει νερό στο κρασί σας. Γι' αυτό σας κάνω κριτική. Και δεν γίνεται να μην σας κάνω. Εγώ σας είπα ότι πρέπει να είμαστε σε αυτά τα ζητήματα πιο τολμηροί. Και στα ζητήματα τα δικαιωματικά και στα ζητήματα που αφορούν το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας και τα ζητήματα τα οποία αφορούν το σχολείο. Έγινε μια φασαρία για το ζήτημα της κλήρωσης και μάλιστα φασαρία που αφορά παιδάκια του Δημοτικού, τα οποία κιόλας δεν βαθμολογούνται ως επιτοπλίστων με αριθμητικό βαθμό, βαθμολογούνται με το ΑΒΓ. Και έγινε μια ολόκληρη φασαρία. Εγώ αυτό που με εντυπωσίασε είναι πως πολύ γρήγορα η αντιπολίτευση άλλαξε την αντιπολιτευτική της ατζέντα και πέρασε από την καταστροφολογία της οικονομίας και ότι καταστρεφόμαστε, δεν κλείνει η αξιολόγηση ή η αξιολόγηση που έκλεισε είναι καταστροφική ή η έξοδος στις αγορές ήταν καταστροφική και φτάσαμε να συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ευρωπαϊκή υπόσταση, ξέρετε, δεν είναι μόνο το νόμισμα. Απλά σας έγινε μια η ευρωπαϊκή υπόσταση δεν είναι μόνο το νόμισμα. Είναι και, είναι και πολλά άλλα πράγματα, ξέρετε, που συνοδεύουν. Είναι η ανεκτικότητα, είναι η άνοιξη θρησκεία, είναι συνταγματικά ζητήματα. Θα πούνε εδώ και οι συνάδελφοι. Εγώ νομίζω ότι σας έγινε κριτική και για το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε και μια διαβούλευση. Δεν έπρεπε να προηγηθεί μια διαβούλευση, μια συζήτηση προηγουμένως. Προτού δούμε δεν θυμάμαι ποιον ακριβώς και δεν θέλω να δικήσω. Άκουσα έναν συνάδελφο εδώ, ένα φίλο,
Να λέει ότι η κυβέρνηση πέρασε το ζήτημα της υγείας μέσα στο καλοκαίρι Ιούλιο μήνα. Λες και έχουμε το δικαίωμα και, και την άνεση να είμαστε σε μια θερινή ραστόνη. Θέλω να πω λοιπόν ότι ορισμένα πράγματα πρέπει όντως να γίνουν κάπως γρήγορα. Ότι είχατε μια σπουδή όμως. Δεν πρέπει να υπάρχει σπουδή. Ειδικά για το θέμα της υγείας που δεν το θίξατε, θέλω να το προβάλλω. Να το θίξουμε, λίγο, να το προβάλλετε. Διότι, παιδεία, γιατί όχι. Και για την παιδεία. Ναι. Και για τα. Βεβαίως. Γιατί τι πρόβλημα έχει. Τι πρόβλημα. Δεν βρισκόμαστε στην περίοδο, ξέρετε, του 2007 και του 2005. που οι μηχανές πρέπει να δουλέψουν όντως στο φουλ. Και νομίζω ότι και αυτά τα τρία νομοσχέδια είχαν ένα σαφές προοδευτικό πρόσημο, το οποίο πρέπει να υιοθετήσουμε. Μάλιστα. Και επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό. Αν θέλουμε, εγώ θέλω να ακούσω και τους φίλους από τα κόμματα. Θα τοποθετηθούν τώρα. Θα τοποθετηθούν. Να μας πούνε, δηλαδή, η Ευρώπη είναι μόνο το ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε μια χώρα, τουλάχιστον από τις χώρες που ξέρουμε, τις βασικές χώρες της Ευρώπης, όπου να υπάρχουν θεσμοί όπως είναι... Εγώ θα το πω ανοιχτά, ας πούμε. Δεν κάνω πρόταση να κατεργηθεί η προσευχή, αλλά στη Γαλλία, στην Ιταλία, που είναι και μια καθολική χώρα, με μια κυρίαρχη θρησκεία και μοιάζει με εμάς, υπάρχει ο θεσμός της προσευχής σήμερα. Δεν κάνω πρόταση, επαναλαμβάνω. Δεν κάνω πρόταση. Αλλά να ρωτηθούμε σιγά σιγά για αυτό. Κύριε Γραφάκο, τι λέτε εσείς? Λοιπόν, και θα μου επιτρέψετε έχουμε μετά ένα λίγο σχόλιο. Την οικονομία, να κάνετε. Πείτε. Ναι. Πάντως, ήθελα κάτι ξεκάθαρο. Εσείς από το χρόνο που αφιερώθηκε στη σπουδή αυτών των συγκεκριμένων νόμων και όλη τη διαδικασία, είστε ευχαριστημένος προσωπικά εσείς? Ναι, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος να σας πω ένα ειδικό πράγμα. Παρακολουθώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και καλά κάνουν. Ρεπορτάζ από τα νοσοκομεία. Όπου πραγματικά η κατάσταση πολλές φορές υπερβαίνει και το δραματικό. Γίνεται μια προσπάθεια να πάμε στα πρωτοβάθμια, στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. Που είναι μια θετική προσπάθεια. Η Νέα Δημοκρατία, που θα αποκεντρώσει πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία θα λέει ότι υπήρχε και επί των ημερών της στους ανασφάλιστους. Η Νέα Δημοκρατία, εγώ αυτό που κατάλαβα και άκουσα και τον κύριο Γραφάκο να το επαναλαμβάνει, είναι ότι μικρότερες δαπάνες είναι λοιπόν, αυτό που είπατε εσείς, παιδεία, υγεία, είναι το συνταξιοδοτικό και το δημόσιο. Ερώτηση εδώ από την καλή συνάδελφο, την Νίκη τη Ζορμπά, γιατί νομίζω θέλει κάτι να... Είπατε που είστε ικανοποιημένος από το χρόνο που δαπανήθηκε για να συζητηθούν και να ψηφιστούν τα νομοσχέδια αυτά. Σε ό,τι αφορά τις παιδείες και σε αντίστοιξη σήμερα με αυτό που έγινε στο Άγιον Όρος με την αναδρομική φοροαπαλλαγή, είστε ικανοποιημένος και από το βαθμό προοδευτικότητα? Θέλω να πω, κύριε Δρέη, καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς τα πίτυρα και φθηνό στα λέδια. Ή αντίθετα το λένε, κάπως έτσι είναι πάντα. Και εγώ δεν είμαι καλός της. Θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το πιο εύκολο είναι να ανοίξει μια συζήτηση η οποία είναι και ίσονος σημασίας κατά τη δική μου γνώμη. Και δεν αφορά και κανέναν, γιατί τα πιο πολλά από αυτά είτε είναι καταργημένα στην πράξη, στη θεωρία είτε είναι στην πράξη. Εγώ δεν θυμάμαι, έχω τελειώσει 20 χρόνια το Λύκειο, δεν θυμάμαι να έχουμε ούτε προσευχές, ούτε υπάρξεις, ούτε υποστολές σημειών, τίποτα από όλα αυτά. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο εύκολη μια συζήτηση τέτοια που συσπηρώνει και το δικό σου ακροατήριο, όσοι τέλος πάντων θεωρούν ότι αυτά είναι η προοδευτική ατζέντα σήμερα το 2017, και βοηθάνε και το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας να συσπηρώνει το συντηρητικό του κομμάτι. Στο διατάφτα όμως, εκεί που ερχόμαστε στα δύσκολα πράγματα, που είναι η σχέση κράτους-εκκλησίας, η συμπραγματικότητα, το πόσο κοσμικό χαρακτήρα θέλουμε να έχει αυτό το κράτος. Και οι φοροαπαλλαγές και αυτή η ειδική διαχείριση που υπάρχει από το κράτος στην Εκκλησία. Εκεί δεν σπάμε αυγά. Εκεί λέμε ένα ναι, νομίζω ότι δεν είναι κατάλληλες συνθήκες. Προς το είπε ο κ. Φίλης εχθές, η κυβέρνηση θεώρησε καλώς ή κακώς ότι δεν είναι η ώρα να δοθεί αυτή η μάχη. Και νομίζω ότι εκεί υπάρχει έτσι λίγο μια ελαφρότητα και μια πολύ επιδερμική αντιμετώπιση του θέματος. Γι' αυτό σας ρωτώ αν είστε ικανοποιημένος. Εγώ δεν θέλω να ρίχνω ευθύνες σε άλλους. Ναι, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Εγώ δεν θέλω να είναι και σοβαρή ερώτηση και με ένα πολιτικό βάθος αρκετά πολύ ικανοποιητικό. Εγώ δεν θέλω να ρίχνω ευθύνες σε άλλους, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμμαχική κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητα των Ελλήνων, όπου δεν συμφωνούμε και σε όλα. Και ξέρετε, είναι και λογικό να μην συμφωνείτε και σε όλα, κύριε Λέω, τώρα για να μην είμαστε παράλογοι. Η ανεξαρτήτηση είναι ένα κόμμα το οποίο ανήκει
στον χώρο της, της δεξιάς, της συντηρητικής. Όχι, απλά νομίζω ότι αυτό που σας ρωτάει είναι το εξής, ότι πώς εσείς που ξέρουμε ότι η αριστερά έχει σημαία, να το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, πάντα και η κυβέρνηση και το κόμμα, εμείς ακόμα πάντα πιέζουμε λίγο πιο πολύ την κυβέρνηση. Αυτό το ξέρουμε, σε αυτό είστε ειλικρινή. Δεν μπορούμε να σας ψέξουμε τώρα, γι' αυτό ναι. Είστε πολύ ειλικρινή. Εμείς ακόμα πιέζουμε λίγο πιο πολύ. Πάντα η κυβέρνηση όμως έχει το δικαίωμα και ο Πρωθυπουργός να επιλέγει τα μέτωπα τα οποία θα τα ανοίξει, μέχρι πόσο θα τα ανοίξει. Μάλιστα. Είναι δικαίωμά του. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για διάλειμμα. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δεν θέλω να διακόψω τους συνομιλητές μας που θα τοποθετηθούν στη συνέχεια, πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.